στείλω Main Street. Κρατική παρέα του Mickey Mouse της Disney. Έλα τώρα στην παρέα αυτή. Πείτε όλοι στην παρέα αυτή. Εδώ παιδιά απόψε θα γεννεί. Τρελείς με την παρέα αυτή. Με σε και με ρόι θα πάθετε σοκ. Ελάτε λοιπόν στην παρέα αυτή. Το πάρτι αρχίζει εμπρός παιδιά. Και όσο το πρωί θα περνάμε καλά. Μέσα πως και θέλεις εξανά. Με φίλους που έχουν καλή καρδιά. Πάλι γνωστοί όλοι είναι εδώ. Για γιορτή με τρελό χορό. Hey, η κοπελιά γέλα πιο κοντά. Χορέψουμε αγκαλιά. Εμπρός παιδιά, χορέψου σαν τρελή. Περνάμε καλά στην παρέα αυτή. Η παρέα του Μίκη. Και κορίτι κορίτο, δεν τρέχει πάνω στο ρολό. Είναι ο Μίκη Μάους. Γεια σας παιδιά, ευχαριστώ για το κεραυνό Δία. Κανένα πρόβλημα αγόρι μου. Σήμερα δεν κάνουμε τσιγκουνιές. Έχουμε την καλύτερη μουσική, τα μεγαλύτερα νούμερα και ειδικό καρτούν σε δύο μέρη. Περίμενε, Μιμίκη. Μιλάς με λέξεις $3. Ενώ του ενός σέντη είναι αρκετές. Σκρούτς Μακδάκ, τι κάνεις εδώ? Μ' αρέσει το θέαμα. Αγόρασα το σπίτι των ποντικών. Οχ, όχι. Μα δεν μπορείς να το αγοράσεις, είναι του Πιτ. Όλοι έχουν την τιμή τους. Και η τιμή μου είναι μια μεγάλη χοντρή τσάντα με χρήματα. Τα λέμε, ποντικέ. Να το σκεφτείς. Δεν θα σπαταλήσεις τα λεφτά μου σε τέτοιες βλακίες. Βλακίες? Ποιες βλακίες? Σαν το παλτό που φοράς. Είναι ακριβό. Ο Μίκη φοράει το μποξεράκι της Δευτέρας Ελλάδος μέρα. Hey, τι συμβαίνει εδώ? Να επιστραφείς στο μαγαζί που τον νίκιασες. Είναι πολύ ακριβό. Μα τα λεφτά δεν είναι το παν. Είσαι χαζός. Τα λεφτά είναι το παν. Μα θα ξοδέψεις λεφτά για μια μεγάλη παράσταση. Όχι πια. Από εδώ και πέρα θέλω διπλές παραστάσεις στο μισό κόστος. Λοιπόν, παιδιά, είναι ώρα για να παίξει η ορχήστρα του σπιτιού των ποντικών. Τι έγιναν οι Χιούι, Ντιούι, Λούι? Ο Σκρούτς τους αντικατέστησε με αυτό. Ναι, αυτή είναι διπλή διασκέδαση. Ευχαριστώ για τα ρούχα, σταχτομπούτα. Το παλιό ρούχο. Το ηλεκτρικό δεν είναι τσάμπα. Πάμε στο σημερινό καρτό, δεν είναι φθηνό. Όνειρο χερινής νυχτός. Το παράξενο και μαγικό όνειρο που θα σας διηγηθούμε έλαβε χώρα στην αρχαία Ελλάδα στα παλιά χρόνια. Όταν παντρεύονταν η απληστία και ο χρυσός, πώς θα μπορούσαν οι κοπέλες να παντρευτούν την αληθινή τους αγάπη? Ευτυχείς αυτοί που βρήκαν την αληθινή αγάπη. Τι ωραία εισαγωγή για μένα. Εντάξει, Σκρούτζι, τι θέλεις? Ο πατέρας αυτής της κοπέλας υποσχέθηκε να την παντρεύσει με τον αληψιό μου και να του δώσει και τη μεγάλη της περιουσία. Και αυτή αρνείται να τον παντρευτεί. Δεν αγαπάω τον Ντόναλτ. Αγαπάω τον Μίκη. Ω Θεέ μου. Αγάπη? Μπα, υποσχέθηκαν τη μήνυ στον Ντόναλτ. Αν δεν το ακυρώσει αυτός, το συμβόλαιο δεσμεύει. Τι είναι το χειρότερο που μπορώ να πάθω αν αρνηθώ να παντρευτώ τον Ντόναλτ? Ο νόμος των Αθηνών είναι ξεκάθαρος. Ή δέχεσαι να παντρευτείς τον Ντόναλτ ή σε περιμένει θάνατος. Τι? Εμείς δεν έχουμε τέτοιους νόμους. Μα αυτό είναι τρελό, αυτό ακριβώς είναι. Εντάξει, που είναι το βιβλίο μου με ξαδναϊκούς νόμους. Για να δούμε εδώ. Γάμος ή θάνατος. Σαν πολύ αυστηρή δεν είναι. Αλλά επειδή είμαι ένας τόσο καλός, θα σας δώσω διορία μέχρι αύριο για να αποφασίσετε να παντρευτείτε. Ιδάλλως... Να πάρει αυτός ο αθηναϊκός νόμος. Α, να το! Το μόνο που θα κάνουμε είναι να φύγουμε από την Αθήνα και να παντρευτούμε. Τι λες, Μίνι, θα θέλεις να κλεφτούμε? Να κλεφτούμε, ο Μίκη? Ναι, φυσικά και θέλω. Ωραία. Το
δάσος, λίγο έξω από την πόλη. Εκεί θα σε περιμένω με λαχτάρα. Ω, Μίκη, εκεί στα αλήθεια θα συναντήσω εσένα. Ντέζι, έχω τα πιο θαυμάσια νέα. Ντόναλντ! Ω, Ντόναλντ, θέλω να σου πω. Ο Μίκη και η Μίνι θα κλεφτούν. Ω, δεν είναι πολύ ρομαντικό? Ίσως, εσύ και εγώ θα μπορούσαμε να το σκάσουμε και να παντρευτούμε. Ω, Ντόναλντ, θα κλεφτούμε. Πάντα το ήξερα ότι με αγαπούσες, απλά δεν μπορείς να το εκφράσεις. Πάμε να δω τι μένει. Δεν έγινε όπως το σχεδίασα. Κι έτσι οι αστές από την Αθήνα έτρεξαν μέσα στο μαγεμένο δάσος μια καλοκαιρινή νύχτα. Ονειρεύτηκαν ότι τα όνειρα της αγάπης τους πραγματοποιήθηκαν, αλλά τα όνειρα και τα μάγια φέρνουν και άλλα μάγια. Ντόναλντ, περίμενε! Πόσα μου λες! Φάσα, αγαπάω! Γι' αυτό σε αγαπάω ακόμα πιο πολύ! Γλυκέ που, έλα εδώ! Μάλιστα, κύριε Όπερον, βασιλιά των Ελλάδων! Οπού παρουσιάστηκε! Ο δρόμος της αγάπης δεν είναι εύκολος όπως λένε. Γι' αυτό ο Όμπερον και ο Πουκ θα βγάλουν τα εμπόδια. Κοιτάξτε αυτό το άνθος. Ο χυμός του πάνω στα κοιμισμένα βλέφαρα θα κάνει έναν άντρα ή μια γυναίκα να ερωτευτεί τρελά το πρώτο πλάσμα που θα δει όταν ξυπνήσει. Πάρε αυτό το άνθος και ψάξε σε αυτό το δάσος. Μια γλυκιά Αθηναία είναι ερωτευμένη με τον ακατάδεκτο Ντόναλντ. Άλυψε τα μάτια του, αλλά κάν το έτσι ώστε το πρώτο πλάσμα που θα δει θα είναι αυτή η Αθηναία. Συγγνώμη. Βάλε αυτό το φίλτρο στα μάτια του. Και γιατί δεν το έλεγες? Θα ξεχωρίσεις τον Αιανία από τα αθηναϊκά ρούχα που φοράει. Τα ρούχα του είναι φτιαγμένα στην Αθήνα. Ω, εντάξει. Να μην είσαι ήσυχος, αφεντικό. Ω, ποιος έβαλε αυτό το δέντρο εδώ? Εκπαιδευόμενοι. Μίκη Μάους, έχουμε χαθεί. Θα βρούμε το δρόμο μας το πρωί. Καλύτερα να κοιμηθούμε μέχρι τότε. Αυτός θα είναι ο τύπος από την Αθήνα. Μάλιστα, κύριε Made in Athens. Ντόναλντ! Ντόναλντ! Ω, μάτι, έρχεται! Καλύτερα να κλειφτώ. Μίκη! Ω, αν είσαι ζωντανός, ξύπνα! Ω, και θα τρέξω μέσα από το δάσος για χάρη σου! Τι, για μένα? Είμαι δικό σου, κούκλα! Ντέζι, περίμενε! Έτσι πρέπει να γίνεται η σωστή δουλειά. Τι εφιάλτης! Μίκη! 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 Εντάξει, τι συμβαίνει εδώ? Τι συμβαίνει? Χαίρομαι που ρώτησες. Αυτή είναι η χώρα του Οράτιου. Όχι. Πώς σας ήρθε να δείξετε αυτό το ακριβό καρτούν? Για περίμενε, Σκρούτζ. Αυτό ήταν μόνο το πρώτο μέρος του καρτούν. Έχουμε και το δεύτερο μέρος. Τότε θα πρέπει να κάνω περισσότερες οικονομίες. Μπορεί να είναι η πλουσιότερη πάπια στον κόσμο, αλλά κοντεύει να καταστρέψει το σπίτι των Ποντικών. Ξέρεις, είναι όλα φθηνιάρικα. Ναι, αλήθεια. Και τα σενάρια είναι φτηνά.
Καλή όρεξη! Μα, πού είναι το φαγητό? Εντολή του Σκρούτς για ένα πιο ελαφρύ μενού. Ούτε για ποντίκι δεν κάνει. Διαφωνώ! Είναι υπεραρκετά! Περίμενε, ποντικέ! Πρέπει να το μοιραστείς με τους άλλους. Αυτό είναι οικογενειακό πιάτο. Μίκη, ο Σκρούτς κάνει οικονομία και στο χώρο τους βάζει όλους σε ένα τραπέζι. Τι? Όχι, αδύνατον! Γιατί πρέπει να είμαι τελευταίος? Ω, Μίκη, τι θα κάνουμε με το Σκρούτς? Ξέρω ποιον θα ρωτήσουμε. Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου. Παρακαλώ, ρίξτε κέρμα. Φαίνεται ότι θα σου κοστίσει. Τι είναι αυτό που θέλεις να μάθεις? Πώς να κάνουμε το Σκρούτς να μην είναι τσιγκούνης? Η απάντηση που ζητάς είναι τέλος χρόνου. Παρακαλώ, βάλτε κι άλλα κέρματα. Περίμενε, Ντόναλτ, αυτό μου δίνει μια ιδέα. Ίσως καταφέρουμε να τον νικήσουμε. Εννοείς την τάπα? Το προσπάθησα και είναι αδίκητος. Όχι, 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 Γκούφι. Αυτό που θα κάνουμε είναι πολύ φτηνό. Ο Μίκη, θα κάνουμε τέτοιες οικονομίες που ακόμα και ο Σκρούτς θα έρθει σε να σχετίσει. Θα μου το πληρώσετε αυτό. Ει, παιδιά, είναι ώρα για το δεύτερο μέρος του καρτούν. Αλλά για λόγους οικονομίας ξεφορτωθήκαμε τη μεγάλη μας οθόνη. Δεν μου λέτε, τι γίνεται εδώ? Μα κάνω οικονομία, Σκρούτς. Από εδώ και μπρος θα δείχνουμε τα καρτούν εκεί. Αποστολή εξεταλάστη, κύριε Όμπερον, βασιλιά των Εράιδων. Αλήθεια? Μάλιστα, να τα ρωτευμένα μας πουλάκια. Πρέπει να έβαλες το χυμό σε λάθος, νέο. Αυτόν εδώ εννοούσα. Μάνι! Ζητώ συγγνώμη, αφεντικό. Θα επανορθώσω σε χρόνο μηδέν. Να το ξανακάνουμε. Εγώ φταίω γι' αυτό. Θα το διευθετήσω. Για να λυθεί το μπέρδεμα μέχρι το πρωί. Όταν ξυπνήσεις, θα γαλιάσεις όταν δεις τα μάτια της πραγματικής σου αγάπης. Έλα τώρα. Να πάρει. Γιατί δεν το έκανες αυτό από την αρχή?
θέλεις να μάθεις κάτι, Σκρούτζι, αυτό ήταν προβλέψιμο. Γάμος ή θάνατος. Πού έμαθες αυτά τα κόλπα τέλος πάντων? Και εγώ θα το βάζα στα πόδια. Εδώ είναι, κοιμούνται. Εσείς τρελόπαιδα, ξυπνήστε. Ψάχναμε παντού για σας. Είμαστε πιο παρέξαλλο. Λοιπόν, Σκρούτζι παλιόφιλε, φαίνεται ότι θα έχουμε ένα γάμο. Ένα διπλό γάμο. Δέχομαι. Μίκη! Ξύπνα, Μίκη! Τελείωσε το πικνίκ. Ουάου! Είδα ένα τόσο εφιαλτικό όνειρο! Παντρευόμασταν, λέει! Όχι ότι δεν ήθελα να παντρευτώ! Να, βλέπεις... είναι αργά, έτσι! Αν εμείς οι σκιές σας προσβάλαμε, σκεφτείτε αυτό και όλα θα διορθωθούν. Κοιμηθήκατε μόνο εδώ όσο εμφανίστηκαν αυτά τα οράματα. Και αυτό το ασθενές και επιπόλαιο θέμα δεν ήταν τίποτα άλλο παρά ένα όνειρο. Ποιος έβαλε εδώ αυτό το φεγγάρι? Μια μικροσκοπική τηλεόραση. Ορίστε, ποιος αυτό? Καλύτερα τώρα, ευχαριστώ. Ώστε ξεφορτώθηκε στη μεγάλη οθόνη και θέλεις να τα δείξεις όλα σε μια τόσο δα μικρούλα τηλεόραση. Ναι, είπα να κάνουμε λίγη οικονομία. Γκούφι, έχεις τους λογαριασμούς? Μάλιστα, λογαριασμοί για ζέστη, κρύο, φρέσκο, υγρό και ξηρό. Τι είναι όλα αυτά? Θα χρεώσουμε τους καλεσμένους για τον αέρα. Έκοψε το ρεύμα. Ναι, τέρμα η θέρμαση. Αν οι πελάτες κρυώνουν, θα τους νοικιάζουμε κουβέρτες. Νομίζεις ότι δεν καταλαβαίνω τι κάνεις? Θα μου έδινες μια δόση από το δικό μου φάρμακο, έτσι? Λοιπόν, μ' αρέσει το δικό μου φάρμακο, ειδικά όταν είναι τσάμπα. Συνέχισε την καλή δουλειά. Κάνε όση οικονομία μπορείς. Όχι! Κοίτα εδώ, Σκρούτζ! Μου δώσατε μια καταπληκτική ιδέα. Θα γλιτώσω ακόμα περισσότερα λεφτά αν διώξω τους καλλιτέχνες και ανεβώ εγώ στη σκηνή. Βράστα, θα το δούμε κι αυτό. Και τώρα, λίγα λόγια από το νέο ιδιοκτήτη του σπιτιού των ποντικών, Σκρούτζ Μακδάκ. Φίλοι μου, θα δείτε κάτι συναρπαστικό, κάτι πρωτόγνωρο για αυτή τη σκηνή. Ορίστε, η τυχερή μου δεκάρα. Hey, Κρίκη, εσύ είσαι ο ειδικός. Είναι τυχερό αυτό το καπάκι για μπουκάλια, φίλε μου? Κι εγώ έτσι λέω. Η πρώτη δεκάρα που κέρδισα είναι υπέροχη. Πραγματική κούκλα. Παράσταση είναι αυτό το πράγμα. Έλα, Πούμπα, πάμε κάπου αλλού. Μα τιμόν, αυτή η δεκάρα είναι τόσο γυαλιστερή. Το ίδιο και αυτό το κουτάλι. Έλα, πάμε. Ου, και αυτό γυαλίζει. Γυαλίζει. Σταθείτε, μη φεύγετε. Πίτερ. Πολύ καλά πήγε. Η χέα του νομίσματος τους έκανε να τρέξουν στα μαγαζιά μου για να νοικιάσουν κουβέρτες. Για εσάς που φύγατε. Ακόμα εδώ είμαστε. Έχουμε ένα καρτούν που ο Σκρούτζ έπρεπε να δει. Το σπίτι της μεγαλοφίας του Φον Ντρέι. Γεια σας και καλώς ήρθατε στο σπίτι της μεγαλοφίας του Φον Ντρέικ. Στοιχηματίζω ότι όλοι θα αναρωτιόσαστε πού βρήκα όλα αυτά τα ολοκένουρια ρούχα. Λοιπόν, ακούστε. Τα αγόρασα με αυτά τα ολοκένουρια λεφτά. Σας παρουσιάζω τη χρηματοεπαυξητική μηχανή του Φον Ντρέικ. Θα διπλασιάσει, τριπλασιάσει, εκατοταπλασιάσει τα χρήματά σας. Επιτρέψτε μου να σας κάνω μία επίδειξη. Πρώτα, θα πάρουμε αυτή την άχρηστη δεκάρα και θα την βάλουμε σε αυτήν εδώ τη μικρή κούπα. Μετά, ο αισθητήρας ανοιχνεύει την κατασκευή τους. Τους οικονομικούς πόρους αντιγράφοντας πιστά κάθε τρίτο μόριο τριγωνομετρικά. Και μετά... όλοι παίρνουν τα χρήματα που χρειάζονται. Κανένας δεν θα πεινάσει, κανένας δεν θα διαπράττει εγκλήματα. Και το καλύτερο... θα μπορείτε να αγοράσετε οτιδήποτε θέλετε. Για μένα ήδη αγόρασα αυτό το αλφα πρώτον σκεπτόμετρο με ακτίνες σκι. Και μετά αγόρασα λίγη τέχνη. Ωραίος. Και μετά αγόρασα δύο θυμωμένους αστυνόμους. Και... θυμωμένοι αστυνόμοι. Κάτι
φύγει τα φον Drake, συλλαμβάνεστε για πλαστογραφία. Εγώ απλά έκανα λεφτά, μα τι λέω, όλα να πάρει, θα σας δω σύντομα. Έφυγαν όλοι? Αχ, πάνε τα κέρδη μου, μισό τη show business. Ο παράδεισος του Πίτο, Πίτ σας μιλάει. Hey, ποιος είναι? Το σπίτι των ποντικών είναι όλο δικό σου. Oh, να πάρει! Ωου, τι επιχειρηματίας. Εντάξει, πάρε μας από εδώ, Μάικ. Μάικ? Οι οικονομικές υπηρεσίες στην παρέα του Μίκη είναι προσφορά της εταιρείας Πρίγκιπας Τζον Αποταμιεύσεις και Δάνεια. Περιποιούνται την περιουσία σας. Σας βοηθούν να πληρώνετε εύκολα τους φόρους σας. Θα κοιμόσαστε ήσυχα γνωρίζοντας ότι τα χρήματά σας είναι ασφαλή. Χάρη στο Ρομπέρτο Δαζόν, η εταιρεία Πρίγκιπας Τζον Αποταμιεύσεις και Δάνεια έκλεισε. Χα! Αυτά για σήμερα. Θα επανέλθουμε με ακόμα καλύτερα. Προσαρμογή και στην αθεσία Ηλίας Πλακίδης. Στίχη Μίκη Αλεξοπούλου. Μουσική επιμέλεια Ηλίας Αφραγιώτης. Πήραν μέρος οι ηθοποιοί Γιώργος Χατζηγεωργίου, Πέτρος Πυρόπιος, Ντίνος Σούχης, Γιώργος Πετρόχιος, Κλεοπάτρα Ροντίρ, Κώστας Τριανταφυλόπουλος, Χρύσα Παπαδοπούλου, Τάσος Κωστής, Ελπινίκη Ζερβού, Ντίνος Σούχης, Άκης Γκίκας, Κουκούλος Μαρκούδης, Ηλίας Πλακίδης και Σταύρος Μαυρίδης.